Να πω την ερώτηση. Έχουμε πει ότι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι η θέωση. Αλλά αυτό ακούγεται πάρα πολύ δύσκολο και δυσαπόκτητο. Και πώς μπορούμε να το κάνουμε? Ναι. Η θέωση, όπως μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, είναι το τρίτο σκαλοπάτι. Έτσι, αρχίζουμε από την κάθαρση, πάμε στο φωτισμό και μετά στη θέωση. Η θέωση είναι το δώρο του Θεού στον άνθρωπο που αγωνίζεται να καθαριστεί από τα πάθη και μετά έρχεται ο φωτισμός πάλι από το Θεό και η θέωση. Λοιπόν, αλλά και η κάθαρση γίνεται από το Θεό. Αλλά χρειάζεται να κάνει κάτι και ο άνθρωπος. Τι χρειάζεται? Να θέλει. Να έχει την αρχική θέληση, αυτό που λέμε την προαίρεση, την καλή προαίρεση. Η καλή προαίρεση τώρα τι σημαίνει? Να δέχομαι αυτά που λέει ο Θεός και να αποφασίζω να τα κάνω πράξη. Να έχω την καλή πρώτη απόφαση, έτσι, προέρχομαι, έτσι θα πει, έχω μια πρώτη επιθυμία, μια πρώτη εκλογή, μια πρώτη επιλογή. Έτσι, ο καλοπροαίρετος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος μόλις ακούσει κάτι από το πνευματικό του, πει ναι πάτε, να το προσπαθήσω αμέσως. Είναι καλοπροαίρετος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που τους λέει κάτι ο πνευματικός και λέει, α, πάτε, δεν γίνεται αυτό. Αυτός είναι κακοπροαίρετος. Αμέσως το απορρίπτει. Ή σου λέει, α, πολύ δύσκολο αυτό πάτε. Και από πίσω υπονοεί ότι, όχι δύσκολο, ακατόρθωτο. Γι' αυτόν. Έτσι νομίζει. Οπότε, αν έχουμε αυτή την καλή προαίρεση, μετά έρχεται η χάρη του Θεού και κάνει τα υπόλοιπα. Είναι αυτό που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος πάλι. Όταν το ρωτούσαν γέροντα, λέει, τι έκανες και είσαι τόσο καλός, ήρεμος, πράος, όπως σε θέλει ο Θεός. Και εκείνος γελούσε, έλεγε, δεν έκανε τίποτα. Λες και περίμενα να ακούσω κάποιο κόλπο που έκανε ο Άγιος, ας πούμε, και έγινε Άγιος. Εκείνοι επέμεναν, οπότε στο τέλος τους είπε πολύ απλά, άφησα τον Θεό να εργαστεί μέσα μου. Δεν έκανα εγώ κάτι. Έτσι, ο άνθρωπος δηλαδή που θέλει να θεωθεί, να σωθεί, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτε σχεδόν. Σχεδόν λέω. Εκείνο που χρειάζεται να κάνει είναι να επιτρέψει στο Θεό να εργαστεί μέσα του. Δηλαδή να μπει μέσα σε αυτή την ασκητική και μυστηριακή ζωή. Να αρχίσει να κάνει αυτή την υπακοή που λέει ο Χριστός. Τώρα, γιατί δυσκολευόμαστε? Γιατί δεν θέλουμε να μπούμε. Καταλάβατε? Δεν θέλουμε. Γι' αυτό είπε ο Κύριος ότι είναι στενή και τεθλιμμένη η οδός, η απάγωση στη ζωή. Γιατί είναι στενή και τεθλιμμένη? Γιατί είμαστε ράθυμοι. Είμαστε τεμπέλιδες πνευματικά. Δεν θέλουμε να κουραστούμε καθόλου. Πώς θα γίνει? Εδώ ένα σπίτι πας να φτιάξεις και χύνεις υδρότα και αίμα για να φτιάξεις ένα σπίτι, το οποίο μετά από λίγα χρόνια θα είναι τίποτα, χαλάσματα, αν δεν το συντηρήσεις. Λοιπόν, και θες να φτιάξεις ένα σπίτι στον ουρανό αιώνιο και θα κουραστείς? Δεν πρέπει να κουραστείς λιγάκι? Καταλάβατε? Γι' αυτό είναι στενή και τεθλιμμένη, γιατί οι πολλοί είμαστε χάβλοι, είμαστε ράθυμοι στα πνευματικά. Αν λοιπόν αποβάλλουμε αυτή την φυλακτία, την χαυνότητα και πούμε, όχι, ό,τι λέει ο Θεός θα προσπαθήσω, γίνουμε καλοπροαίρετοι άνθρωποι και μπούμε μέσα σε αυτή τη θεραπευτική της Εκκλησίας που είπαμε είναι η ασκητική και μυστηριακή ζωή, τότε είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Και από τη στιγμή που κανείς λίγο έτσι θα προχωρήσει και θα υποταχθούν τα πάθη, τα βασικά πάθη, και θα μπορεί έτσι να κυβερνάει τον εαυτό του, μετά είναι πολύ ωραία έτσι, η ζωή, η πνευματική ζωή. Στην αρχή είναι λίγο η δυσκολία, μέχρι να ξεκινήσουμε και να αποβάλουμε όλη αυτή την υποκρισία, ουσιαστικά, έτσι, το ιδεχθές προσωπείο, την απέσια μάσκα που φοράει ο άνθρωπος που είναι μακριά από το Θεό. Οι άνθρωποι μακριά από το Θεό δεν είναι πρόσωπα, έτσι, είναι προσωπία, φοράνε μάσκες. Και αυτό το προσωπείο είναι τα πάθη. Ο άλλος είναι καινόδοξος, ας πούμε, και συνέχεια γελάει. Και λες, α, τι χαρούμενος άνθρωπος. Και αυτός μπορεί να είναι ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος. Φοράει απλώς τη μάσκα, γιατί έχει το πάθος καινοδοξίας και δεν θέλει να το δουν οι άλλοι. Και να το λυπούνται, ότι είναι καταθλιμμένος. Έτσι, ενώ ο άνθρωπος καθαρισμένος αποβάλλει τη μάσκα και φαίνεται αυτός που είναι. Δεν υποκρίνεται ότι είναι χαρούμενος.
Έτσι, αυτό είναι η κάθαρση. Πολεμάς τα πάθη, βγάζεις τη μάσκα και είσαι πλέον πρόσωπο και αρχίζεις να κοινωνείς με το Θεό. Και μπορείς να ενωθείς πλέον με το Θεό που είναι πρόσωπο. Αυτή είναι η θέωση, έτσι, η ένωση με το Θεό. Αλλά για να ενωθείς πρέπει να είσαι αληθινός, να είσαι ψεύτικος, μην κυκλοφορείς με μάσκες. Έτσι, αυτό πρέπει να κάνουμε. Και μετά είναι όλα πολύ εύκολα, μέσα στη χάρη του Θεού. Αλλά και πολύ δύσκολα, έτσι, γιατί πρέπει να είναι συνεχής η προσπάθεια. Όσο ζούμε εδώ στη γη, πάντα κινδυνεύουμε. Είναι όπως ο καπετάνιος που είναι στο τιμόνι του πλοίου και πρέπει να είναι εκεί. Δεν μπορεί να αφήσει το πλοίο να πάει όπως θέλει. Μπορεί να έχει βάλει μια πορεία, ας πούμε, στο πλοίο σωστή, αλλά αν δεν είναι κάθε στιγμή εκεί, το πλοίο θα χάσει την πορεία. Θα έρθουν οι άνεμοι, θα έρθουν τα κύματα, θα το εκτρέψουν. Οπότε ή θα πέσει στα βράχια ή θα χαθεί στο πέλαγος. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Μπαίνουμε σε μια σωστή πορεία, κάνουμε τη μετάνοιά μας, αλλά δεν πρέπει να καταλήψουμε τον εαυτό μας. Πρέπει συνεχώς να τον παρακολουθούμε. Για να είμαστε σταθεροί σε αυτή την πορεία. Γιατί έρχονται οι αντίρροπες δυνάμεις, έρχεται ο κόσμος, έρχεται ο διάβολος, έρχεται ο κακός εαυτός μας και σου λέει: άντε τώρα, εντάξει, κάνε και λίγο διάλειμμα, χαλάρωσε και λιγάκι. Δεν χρειάζεται συνέχεια να είσαι, όπως λέμε, στην τζίτα. Έτσι, να... Και αυτό το χαλάρωμα μπορεί να σε εκτρέψει πάρα πολύ και να σε ρίξει σε αμαρτίες φοβερές. Ειδικά στις περιόδους που δεν εργάζεται ο άνθρωπος, το καλοκαίρι, ας πούμε. Εκεί γίνονται χειρότερες αμαρτίες. Ή στις αργίες. Πόσοι άνθρωποι μου λένε ότι αμάρτησε τη Μεγάλη Παρασκευή. Γιατί την Μεγάλη Παρασκευή, γιατί την αργία. Έτσι, οπότε εκεί ο διάβολος το σφύριξε. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο τώρα που μπορείς. Καταλάβετε. Αυτό θέλει συνεχώς να παρακολουθούμε τον εαυτό μας, χωρίς βέβαια άγχος, δαιμονικό άγχος, αλλά με μια καλή, ας το πούμε, καλή αγωνία, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, έτσι, να μην χάσουμε τον δρόμο. Πολλοί ξεκινούν καλά, πάνε μέχρι ένα σημείο και σταματάνε. Πολλοί ξεκινούν καλά, προχωράνε, φτάνουν, λέει, μέχρι τα τείχη της πόλης, λέει ο Βασδωρόθεος, λίγο να θέλουν ακόμα για να μπουν, δηλαδή, στον παράδεισο και σταματάνε. Τραγικό δεν είναι? Λοιπόν, να φτάσεις και στα γεράματα λίγο πριν πεθάνεις και να τα καταλείψεις όλα και να χάσεις όλη σου την προσπάθεια και τους κόπους. Κι όμως, οι πιο μεγάλοι πειρασμοί θα μας έρθουν την ώρα του θανάτου, λίγο πριν πεθάνουμε. Τότε θα έχουμε τους πιο μεγάλους πειρασμούς. Αν δεν έχεις λοιπόν προετοιμαστεί, μπορεί να χάσεις την αιώνια ζωή την τελευταία στιγμή, αν δεν προσέξεις. Να μην μας... ναι, μισό λεπτό να πω και κάτι ακόμα. Να μην μας, ας πούμε, σοκάρει, να λέγαμε έτσι, και μας εκπλήττει και... Μας φαίνεται βουνό, ακούμε λέξη Θεός και λέμε τι είναι τώρα αυτό, μπορεί να γίνει ο Θεός εγώ. Θεός το λέει. Τι λέει στην Αποκάλυψη, θα σε βάλω, λέει, τον Οικόντη, δώσω αυτό, καθίσε με τεμού το θρόνο μου. Ο Θεός το λέει, θα σε βάλω εγώ, παιδί μου, λέει, στο θρόνο μου θα σε βάλω. Αυτό τι σημαίνει, Θεός είναι. Να καθίσω εγώ στο θρόνο του Θεού, μα ο Χριστός το λέει. Μα με έχει καλέσει ο Θεός εμένα σε τέτοια αξιώματα, βέβαια. Μας έχει καλέσει όλους. Αυτή είναι η μεγάλο δωρεά του Θεού. Και αν, ας πούμε, το συνειδητοποιήσουμε αυτό, θα τρελαθούμε από την ευγνωμοσύνη και την αγάπη που χρωστάμε στο Χριστό μας. Τι θες βασιλιάς να γίνεις, τι θες αυτοκράτορα να γίνεις. Εδώ σου λέει ο Θεός, θα σε βάλω στο θρόνο μου. Δεν αξίζει να τα καταφρονείς όλα τα άλλα. Και έρχεται τώρα, ας πούμε, ο άλλος και σου λέει, δεν μπορώ, λέει, να το κόψω αυτό. Γιατί τι θα πούνε οι άνθρωποι. Πριν τι θα πούνε οι άνθρωποι. Εδώ ο Θεός σε κάλεσε να κάτσει στο θρόνο του και σκέφτεσαι τι θα πούνε οι άνθρωποι. Επειδή θα αλλάξει λίγο την εμφάνισή σου, ας πούμε, ή τις συνήθειές σου, τις κακές συνήθειές σου, και σκέφτεσαι τι θα πούνε οι άνθρωποι. Καταλάβατε. Αυτός είναι ο καλοπροαίρετος άνθρωπος. Που θα λέει, τι λέει ο Θεός. Μα θα πεις, θα μείνω μόνος μου, δεν θα είναι κάσκοδο. Τι νιώθει. Έχεις το Θεό, είσαι πάντα. Έχεις όλο τον κόσμο και δεν έχεις το Θεό, δεν έχεις τίποτα. Τι προτιμάς. Και λέει ο Μέγας Βασίλειος, το λέει αυτό. Τι σημαίνει Θεός, τώρα, λέει. Να έχουμε, λέει, ενιδρυμένη την ύνη του Θεού μέσα μας. Αυτός ο θεωμένος άνθρωπος, δηλαδή, έχει εγκαθιδρυθεί μόνιμα μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο η μνήμη του Θεού. Αυτός είναι ο θεωμένος άνθρωπος. Συνεχώς, δηλαδή, σκέφτεται το Θεό.
Ζει για το Θεό, αναπνέει για το Θεό, λειτουργεί για το Θεό. Ό,τι κάνει, το κάνει για το Θεό. Αυτό είναι θέωση, δεν είναι κάτι τρομερό και φοβερό. Δηλαδή που μας διωγγώνει κάπως, ας πούμε, η σκέψη μας ή η φαντασία μας. Ότι είναι κάτι ακατόρθωτο. Αφού ο Θεός το λέει. Εγώ σε καλό παιδί μου. Να γίνεις Υιός μου. Υιός κατά χάρη, Θεός κατά χάρη. Εκείνος θα το κάνει. Και βέβαια δεν μπορούμε να το συλλάβουμε τι σημαίνει αυτό. Να καθίσω στο θρόνο του Θεού. Αλλά οι Άγιοι λίγο σας είπα, μας το εξηγούνε. Ό,τι κάνεις, ό,τι λες, ό,τι σκέφτεσαι, ό,τι επιθυμείς, όλα να είναι για το Θεό. Να είναι η αρχή και το τέλος, έτσι. Το Α και το Ω, λέει στην Αποκάλυψη. Εγώ είμαι η αρχή και το τέλος. Εγώ είμαι το Α και το Ω. Τι σημαίνει αυτό? Η αιτία που κάνουμε κάτι και ο σκοπός, το Α και το Ω, δηλαδή, τις κάθε μας κινήσεις, κάθε μας πράξεις, κάθε μας σκέψεις, να είναι ο Χριστός. Γιατί μιλάω, γιατί πάω να μιλήσω τώρα? Το κάνω για το Χριστό. Γιατί πάω να φάω τώρα? Το κάνω για το Χριστό. Γιατί θα κάνω οικογένεια? Το κάνω για το Χριστό. Γιατί θα σπουδάσω? Το κάνω για το Χριστό. Καταλάβατε. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο θεωμένος. Ό,τι κάνει, το κάνει το Χριστό. Γιατί νηστεύω? Το κάνω για το Χριστό. Έτσι μπορούμε να τεστάρουμε τον εαυτό μας. Πού βρισκόμαστε?